Λοιπόν, επί του πιστερίου, τελευταίο μέρος, φίλος μας εδώ από το Μόναχο, λέει πολύ τρομοκρατία, έλεος, μην σπέρνετε τον πανικό. Όχι, μια και μένει στο Μόναχο, η κυρία Μέρκελ το πει αυτά, η κυρία Σόιμπλε να το πει, ότι μας τρομοκρατούν. Λοιπόν, εδώ άλλος φίλος στο κέντρο λέει, οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών λέει, δεν μπορούν να κατασχεθούν στο εξωτερικό και αυτό είναι ποινικό αδίκημα και δεν πρέπει να ακούγονται αυτά τα οποία λέτε, λέει, γιατί... Θα μας δείτε τον εισαγγελέα. Μιλήστε για τον κύριο καθηγητή που λοιπόν, έχει συγκρότηση. Δεν το ξέρω. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα. Δεν από, για, από τη στιγμή που υπάρχει απέτηση του, ας πούμε, Ολλανδικού Δημοσίου. Προς το ελληνικό δημόσιο. Από το ελληνικό δημόσιο. Μπορεί να πάρει τα χρήματα που έχει ο Γιώργος Κυρίτσης στο εξωτερικό. Βαρύνει όλες τις καταθέσεις. Μπορεί. Όπως και τις εξαγωγές. Όπως και τις εξαγωγές. Εάν δηλαδή εξάγω προϊόντα και πρέπει να με πληρώσω προμηθευτής. Δηλαδή το μόνο που το πήγαμε στο αγγλικό δίκαιο. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Οπότε δεν είμαστε αγγλικοί. Όσοι έχουν λεφτά έξω, για δημοσιεύσεις να κατασχέσει. Λοιπόν. Ποια δημοσίευση, από πού. Κατά σχέση το ξένο κράτος, ο δανειστής, τα έσοδα του δημοσίου. Δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορεί να βγει. Γιατί να πάρει το. Είναι εσωτερικό δίκαιο. Μάκη δεν θα πάει να σου δώσει. Δεν μπορεί να σου κάνει. Δεν μπορεί να σου κάνει. Ούτε να σου πάρει. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, δεν προλαβαίνουμε. Το πρόβλημα είναι οι υψηλές τάξεις, πρέπει να κοπούν και όλα αυτά τα είπαμε. Γιώργο, να έρθουμε σε σένα. Και επειδή άκουσες και απόψεις οι οποίες λένε. Και εγώ λέω ότι. Είναι πολύ βαριά. Όχι, δεν λέω τώρα για τις κατασχέσεις και την κρατοποίηση. Το... Ναι, μιλάω τώρα για τα φορολογικά. Ότι έχει πολλή φορολογία και αρκετά βαριά αυτό το πακέτο των 47 σελίδων. Το οποίο τώρα έχει προχωρήσει λίγο παραπάνω. Δεν ξέρουμε τι έχει μέσα ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, μια απάντηση γι' αυτό και ό,τι άλλο θέλεις να πεις. Ναι. Ένα από τα πράγματα τα οποία διαχωρίζουν τους λεγόμενους φιλελεύθερους από τους προοδευτικούς οικονομολόγους και τους πολιτικούς και την παράδοση ακόμα της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, όχι της αριστεράς δηλαδή, αυτής της light της σοσιαλδημοκρατίας, ήταν η σχέση με τη φορολογία. Η αντίληψη, η σωστή κατά τη γνώμη μου, είναι ότι με τους φόρους οποίους πληρώνουμε, χρηματοδοτούμε τον πολιτισμό μέσα στον οποίο ζούμε. Δηλαδή ότι έχουν μια ανταποδοτικότητα, έχουμε παιδεία, υγεία, δρόμους, αστυνομία, στρατό και τα ρέστα. Άρα η αντίληψη η οποία στην Ελλάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει κυριαρχήσει, η οποία είναι αντιφορολογική, στην πραγματικότητα στρέφεται εναντίον του συμφέροντος των φτωχών ανθρώπων. Δηλαδή ούτε στη χώρα κάνει καλό και περισσότερο κάνει κακό στους φτωχούς, διότι η κλίμακα στη φορολογία πρέπει να είναι προοδευτική, όσο λιγότερα βγάζεις τόσο λιγότερα πρέπει να πληρώνεις με ένα κατόφλι, ας πούμε, γιατί από κάποιο επίπεδο και πέρα δεν πρέπει να πληρώνεις τίποτα. Αυτό δεν το έχει επιτύχει η κυβέρνηση και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κρίμα στο λαιμό της. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα φορολογικά μέτρα τα οποία έχω αντιληφθεί εγώ κυρίως έχουν έναν τέτοιο χαρακτήρα. Δηλαδή επιβαρύνουν πολύ περισσότερο αυτούς που έχουν μεγαλύτερη περιουσία ή χρήματα σε σχέση με τους άλλους. Αυτό δεν γίνεται για λόγους τιμωρητικούς. Αυτό γίνεται διότι αν κάποιος παίρνει 300 ευρώ σύνταξη και του κόψει τα 100 θα πεθάνει, ενώ αν κάποιος βγάζει 10 χιλιάρικα το μήνα και του κόψει το 1 χιλιάρικο, το πολύ πολύ να δυσκολευτεί σε μερικές εξόδους του ή σε μερικά ταξίδια ή τέτοιου είδους πράγματα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για λόγους κοινωνικής συνοχής, είναι λογικό να υπάρχει μια προοδευτική φορολογία και σε περιόδους κρίσεως πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη επιβάρυνση των μεγαλύτερων εισοδημάτων. Αυτό έχει γίνει σε όλες τις χώρες, κυρίως σε τέτοιες φάσεις. Να θυμίσουμε την Αμερική μετά τον πόλεμο, που η φορολογία ήταν της τάξης του 70%, 80%, τέτοιο πράγμα. Διότι εάν δεν θέλουμε ούτε φόρους να πληρώνουμε κανένας, πράγμα το οποίο είναι μια βαθιά προπαγάνδα, ας πούμε, του συστήματος το οποίο βασίζεται στον πλούτο, το σύστημα το οποίο βασίζεται στον πλούτο λέει όχι φορολογία, γιατί αυτός ξέρει ότι θα φορολογηθεί. Έτσι οι κοινωνίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Θα συμφωνήσεις πάρα πολύ και εσύ όμως ότι πρέπει να βρεθεί και φορολογική βάση, η οποία δεν έχει βρεθεί ως τώρα. Βεβαίως, ναι. Όχι μόνο. Μα όλα αυτά, όλη αυτή η πραγματικότητα στην οποία έχουμε ζήσει, έχουμε γεννηθεί και έχουμε μεγαλώσει οι παρόντες, αποσκοπούσε ακριβώς στο να μην πληρώνει πλούσιοι και να κάνουν λίγο τους χαζούς ώστε να γλιτώνει και την παραγωγή. Πληρώνουν οι πλούσιοι. Υπάρχει... Συγγνώμη, απλώς με ποιο μέτρο πληρώνουν οι πλούσιοι από τις προτάσεις της κυβέρνησης, γιατί δεν το έχω καταλάβει. Με ποιο μέτρο πληρώνουν οι πλούσιοι. Θες να μας εξηγήσεις, Γιώργο, με το ΦΠΑ, αμήβως. Νομίζω ότι σε κάποιες προτάσεις. Όχι, με το ΦΠΑ είναι
λάθος, είναι έξω από, από τις απόψεις της κυβέρνησης και η κυβέρνηση το έχει πει αυτό. Ναι. Ότι είναι κάτι στο οποίο αναγκάζεται όσο δεν μπορεί να φορολογήσει τον συσσωρευμένο πλούτο, κάτι το οποίο προσπαθεί να φτιάξει τους μηχανισμούς και, και τη λογική για να το κάνει. Ναι, ναι. Με ποιο φόρο πληρώνουμε ή θα πληρώσουμε φόρους. Όταν αλλά λέει ότι δεν έχουμε ούτε παιδεία, ούτε υγεία. Αυτό είναι το μη ανταποδοτικό. Το πολιτικό σύστημα δεν πληρώνω φόρους επειδή δεν έχω υγεία. Όχι, λέω, εμείς πληρώνουμε φόρους. Πληρώνουμε φόρους, θα πληρώσουμε περισσότερους φόρους και δεν θα έχουμε ούτε παιδεία, ούτε υγεία, ούτε δρόμους. Αυτό είναι το πρόβλημα, θα πάνε στη μαύρη τρύπα. Είναι αλήθεια. Παρακαλώ, όπως προτάσεις της Σοσιαλδημοκρατίας, είναι ο φόρος. Αλλά επειδή ρώτησε ο Μάκης να απαντήσει. Που βάζει το ερώτημα για τους πλούσιους. Να απαντήσει και να κλείνουμε σιγά σιγά. Όταν λοιπόν αυξάνεται η έκτακτη εισφορά κλιμακωτά. Πόσο θα εισπραχθούν από την έκτακτη εισφορά? Δεν έχω νούμερα μπροστά μου. Αλλά βοήθησε μας λίγο. Αλλά έχει μία σημασία το να είναι δίκαιο ή άδικο. Ποιος διαφωνεί με την έκτακτη εισφορά? Και όσο περισσότερες κλίμακες υπάρχει. Όλοι συμφωνούμε. Αλλά άλλο μέτρο από το οποίο εισπράττονται χρήματα από τους πλούσιους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 4 μήνες και δεν έχει προφτάσει να το κάνει. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τώρα τις προτάσεις. Οι άλλοι που συμφωνούσαν δεν το κάνανε. Ρε Γιώργο, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τώρα τις προτάσεις. Τι να κάνουμε, να φέρουμε το Σαμαρά. Δεν έχει, σου λέω ποιες είναι οι προτάσεις. Δεν είναι αυτό. Ποιος, και δεν το κάνει ακόμα. Ποιος είναι ο πλούτος. Το 30%. Μα τώρα πρέπει να. Τώρα έχουμε το θέμα. Τώρα έχουμε τις διαπραγματεύσεις. Αν πάμε στα 500 χιλιάρικα και πάνω που θα πάει ψηλά που τριπλασιάζεται. Πόσοι νομίζεις ότι είναι? Νομίζω ότι είναι αρκετή. Φορολογική δήλωση. Νομίζω ότι είναι αρκετή. Ούτε χίλιοι. Νομίζω ότι είναι αρκετή. Πάνω από 500.000. Πώς είναι στην πραγματικότητα, θέλω να μου πεις. Πώς είναι στην πραγματικότητα. Πρέπει να τους πιάσει αυτούς. Να τους πιάσει αυτούς. Δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα. Δεν είναι συμβόλαιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η μεσαία τάξη το 30.000 και πάνω θα διαλύσει ό,τι αφορά. Άρα ο φόρος για τους πλούσιους στις προτάσεις της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Εγώ αυτό κατάλαβα. Σωστά. Υπάρχει και για τους πλούσιους, επειδή. Ποιο είναι Νίκο φόρος για τους πλούσιους στις προτάσεις της κυβέρνησης προς τους δανειστές? Όλο αυτό είναι ένα φόρο καταιγίδα που δεν έχει τέτοιο. Εντάξει, είναι ότι υπάρχει φορολογική ότι είναι φορολογική αντίδραση και φτωχός φορολογίας, όπως και όλα τα μέτρα είναι όλα τα μέτρα είναι προσανατολισμένα στο να εισπραχθούν φόροι πάλι από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Λοιπόν, και επ' αυτού μόνο μία λέξη. Επειδή μιλάω με κάποιους από τους ανθρώπους που κάνουν τη διαπραγμάτευση, κοπανάνε πάντα στο εξής. Σου λέει, εγώ θα μαζέψω τα τάδε λεφτά από εκεί. Σου λέει, α, σιγά, αυτά μας τα έχετε πει εδώ και 40 χρόνια. Αλλά τα λέγανε οι προηγούμενοι που δεν μαζεύανε φόρους από αυτούς υπέρ των οποίων μεροληπτούσαν και έρχονται τώρα και σου λένε, α, εμείς τους μόνους φόρους που θεωρούμε ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να εισπράξει είναι από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Αυτό είναι μια εμπεδωμένη νοοτροπία. Λοιπόν, κύριε και κυρία, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας για την κουβέντα την απόψινή, την ενδιαφέρουσα και ζωηρή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε όλα τα μηνύματά σας. Θα ακολουθήσει ο Εμίλιος Λιάτσος Κόντρα 24 και βέβαια το πρωί στα περίπτερα η Κόντρα News. Διαδικτυακή 24ωρη ενημέρωση από kontranews.gr. Αύριο το βράδυ με τον Μάκη Κουρί στις 10 όπως κάθε βράδυ. Στις 11 ακριβώς θα έχουμε και τον Υπουργό. Τον κύριο Κατρούγκαλο, Δημόσιας Διοίκησης, θα είναι μαζί μας να κουβεντιάσουμε για τα θέματα του Υπουργείου του και όχι μόνο και για την τρέχουσα επικαιρότητα. Νωρίτερα εκπροσώπους των κομμάτων και όχι μόνο. Το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο. Καλή συνέχεια. Ρωτήστε τον κύριο Κατρούγκαλο που είπε ότι πριν 4 μέρες απόψε θα έχουμε άσπρο καπνό. Θα τον ρωτήσουμε. Είναι η 8η φορά. Το σημείωσα ήδη. Είναι η 8η φορά που το λέω. Το σημείωσα, Νίκο, ήδη. Λοιπόν, πάμε. Καλό βράδυ.